Επειδή υπάρχει το 95% σε κάλυψη στις μονάδες εδώ στην Αττική και με το 75% να έχει παραχωρηθεί από τις κλίνες του ιδιωτικού τομέα προς τον δημόσιο, τις κλίνες εντατικής πάντα μιλάμε, ήταν εύλογο το ερώτημά μας προς γιατρούς διαφορετικών νοσοκομείων, γιατί υπάρχουν μέσα σε θαλάμους διασωληνωμένοι ασθενείς όταν θα μπορούσαν να είχαν μεταφερθεί μέσα στις μονάδες. Και η απάντηση που είχαμε ότι σε αυτήν την περίπτωση, όταν δηλαδή μένει κάποιος πέραν κάποιων ωρών, 24 ώρου, σε απλό θάλαμο, στην παρούσα φάση, έτσι, δεν μιλάμε για φάσεις του προηγούμενου κύματος, αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν επρόκειτο να διασωληνωθεί λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας του, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρωτόκολλα, αλλά τώρα διασωληνώνεται, αν πάσχει από κορονοϊό, για παρηγορητικούς λόγους, επειδή ενδεχομένως να δημιουργείται ένα ασφυκτικό φαινόμενο στην αναπνοή του, και αυτό δεν το θέλει κανένας να γίνεται. Είναι λοιπόν για λόγους ανακουφιστικούς.